Σε συμφωνία με την Ελλάδα. Έχετε ένα πλάν B? Όχι. Και το τελευταίο ερώτημα, ο κύριος Λάιφαρτ. Θεωρείτε δυνατό και πιθανό ένα σενάριο μετά το Eurogroup το αυριανόν να υπάρχει μια νέα άλλη κορυφή? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες σκέψεις ακόμη. Είπαμε χθες, συμφωνήσαμε χθες για το ότι οι εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τώρα πρέπει να γίνουν μόνο στο επίπεδο των τριών θεσμικών οργάνων και μόνο οι υπουργοί των οικονομικών στη δική τους υπευθυνότητα και στη δική τους ευθύνη θα πρέπει να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά. Είναι το ίσως το πιο δύσκολο το πρόγραμμα το οποίο είχαμε μέχρι τώρα να κάνουμε ήταν το πρόγραμμα του εις Κύπρου, διότι ήταν τότε και κλειστές οι τράπεζες. Ήταν μια τεταμένη κατάσταση με την οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Και τότε το θέμα και ακόμα και αυτό το τόσο δύσκολο πρόγραμμα επιλύθηκε κατά τρόπο που ο πρόεδρος της Κύπρου ήρθε στις Βρυξέλλες και μίλησε με τους προϊσταμένους, με τους αρχηγούς των τριών θεσμικών οργάνων. Και όταν τελείωσε η συζήτηση με τα τρία θεσμικά αυτά όργανα, τότε οι υπουργοί των οικονομικών με τη δική τους την πλευρά πήραν τις αποφάσεις που έπρεπε. Είναι αυτονόητο ότι οι υπουργοί των οικονομικών είναι σε επαφή στενή με τους αρχηγούς των κυβερνήσεών τους. Έτσι ήταν και στην Κύπρο τότε. Αυτή είναι η διαδικασία και εμείς τώρα ως αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συναντηθήκαμε δύο φορές και για τα θέματα αυτά. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Έχουμε κάνει μια αξιγεωλόγηση της προσφοράς που έκαναν τα τρία θεσμικά όργανα και μια γενναιόδορη αξιολόγηση. Έχουμε κάνει όλα τα βήματα τα οποία χρειάζονται για να συνοδεύσουμε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Ολάντ και εγώ στη συνέχεια όλων των θεμάτων και των συζητήσεων που είχαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όλες αυτές τις συζητήσεις συμπεριλαμβάνουν και διατυπώνουν τη θέλησή μας να οργανώσουμε μια θετική απόφαση. Βεβαίως θα τηλεφωνηθούμε πάλι με τον Έλληνα Υπουργό των Εξωτερικών, χωρίς να έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα επόμενα βήματα, και θέλουμε να προχωρήσουμε θετικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και χαίρετε. Μάλιστα. Έρτενα λοιπόν, εδώ είμαστε. Παρακολουθούσαμε και εμείς μαζί με εσάς, 4:28 η ώρα, είμαστε τον